Η άβρα του ιστορικού αυτού τόπου, ο ήχος του κύματος και το κελάιδημα των πουλιών, αυτά πλέον έχουν απομείνει σε μία περιοχή, σε ένα νησί που έχει αποκτήσει και όχι άδικα το δικό του μύθο στο πέρασμα των αιώνων. Το ντοκιμαντέρ «Απόκοπος Ίσπινα Λόγκα» έχει έναν και μόνο στόχο, να αναμορφώσει αυτόν τον χώρο, να πάρει ξανά ζωή και να δώσει τον παλμό που πάντα έδινε ζωντάνια στο νησί. Ζωντανός πως ήρθες, ναι. Ζωντανός πως ήρθες. Στα μάτια και στα νύπαρκτά τους Το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα γέμισε ασφυκτικά από κόσμο που αποδέχθηκε την πρόσκληση του Δήμου Αγίου Νικολάου και του σκηνοθέτη Πάνου Καρκανεβάτου για την πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ που ήρθε να συμπληρώσει το τελευταίο κομμάτι του παζλ της προσπάθειας να ενταχθεί η Ίσπινα Λόγκα στη λίστα με τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ένα η πρώτη μου έτσι αίσθηση είναι ότι ήταν ότι είδα ένα φωτεινό τόπο. Δηλαδή παρότι είναι ένας πολύ φορτισμένος και πολύ φέρει έτσι ένα βάρος μνήμης και πόνου θα έλεγα. Σημαντικό θέμα. Ουσιαστικά είναι το πρώτο μνημείο της Κρήτης που θα ενταχθεί στην UNESCO. Μπροστά και από το μηνοϊκό πολιτισμό, καταλαβαίνετε λοιπόν τη σημασία αυτού του πράγματος για την περιοχή μας, γιατί δεν είναι ένα μνημείο που θα αφοράει μόνο τον Άγιο Νικόλαο, το Μεραμπέλο, το Λασίθι, την Κρήτη. Αφοράει όλη την Ελλάδα. Ίσπινα Λόγκα, ένα μνημείο που θεωρείται τόπος τέχνης και πολιτισμού, που δέχεται κάθε χρόνο στα σοκάκια του εκατομμύρια επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου και μέσα από το ντοκιμαντέρ με λεπτή και διακριτική ματιά ο Δήμος Αγίου Νικολάου ζητά σύμφωνα με τους περισσότερους το αυτονόητο να ενταχθεί στη λίστα της UNESCO Ίσπινα Λόγκα, μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια. Ο πρώτος στόχος του Δήμου Αγίου Νικολάου την ώρα που αναλάβαμε νομίζω ήταν η ένταξη της Ίσπινα Λόγκας ενός ιστορικού μνημείου στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.